39, ρε φίλε. Να μην χωράω στο σκηνή. Πώς κοιμήθηκατε? Τέλεια. Τι ωραία δίκη μου. Ας θυμάσαι. Σηκώνομαι σήμερα, πρώτο πρωινό στο camp. Ήταν πάρα πολύ ωραία η θέα, όλα πάρα πολύ όμορφα. Κοιμήθηκα σαν πουλάκι. Ήταν ό,τι καλύτερο για μένα αυτό το έπαθλο. Αυτό θα έλεγα ειρήνη. Κοιμάται μέσα στη σκηνή. Ειρήνη και... Είναι ο καλύτερος του χωριού. Ειρήνη. Ειρήνη. Δεν μπορεί κανένας μας να ξεχάσει την γλώσσα, γιατί είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας, είναι η μασκότ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά σαν συγκάτοικος της στη σκηνή την άφησα και εμένα να κοιμηθεί, γιατί τη λυπήθηκα. Ξέρω ότι θέλει να κάνει τα κούρα ομορφιάς της. Έλα να μας πεις και τη γνώμη σου τώρα, γιατί φάγαμε περισσότερο ρύζι χθες από ό,τι θα έπρεπε. Δεν έχω γνώμη για τίποτα. Όχι, μη το λες αυτό. Εσύ είσαι το α και το ω. Πρέπει να συνηθίσω να ξυπνάω μάλλον έτσι, γιατί δεν μπορώ εάν δεν εκμεταλλεύομαι και το τελευταίο λεπτό ύπνου που μου παρέχεται εδώ σε αυτό το εξαίσιο περιβάλλον. Μήπως πρέπει να αφήσει το αρκουδάκι να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Άφησε το, αυτό είναι μικρό. Το σκεφτώ μετά. Πες εσύ, Γιάννη, πες το εσύ που είσαι. Ναι. Φάγαμε διπλή ποσότητα σε σχέση με αυτή που έπρεπε χθες. Άρα τώρα δεν θα έχουμε κάποιο πρωινό. Πάμε με άδεια στομάχια για πεζοπορία. Πήρα αυτή την απόφαση για το μαγείρεμα, γιατί είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα μας φέρει όλους κοντά σαν ομάδα. Και γενικά θέλω να πάρω ευθύνες και αρμοδιότητες, ώστε να μπορέσω να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ. Γιατί όταν βοηθάμε ένας τον άλλο, θα υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα μελλοντικά. Με ξυπνήσατε γι' αυτό. Γενικά δεν ξέρω τι συμβαίνει με το φαγητό. Δεν ασχολούμαι ούτε ποιος μαγειρεύει, ούτε πότε θα φάμε, γιατί ξέρω ότι πάντα νηστική θα είμαι. Οπότε τι βράδυ, τι πρωί, τα ίδια φτάει. Να σε πω, πού είναι ο Χρήστος. Ούπα, αναζητήσεις, έχουμε αναζητήσεις εδώ. Τι είπε. Έχουμε αναζητήσεις, λέω. Είπα να σκεφτούμε την αγκάλα που λέγαμε χθες. Θα δούμε τι θα κάνει. Κάτι θα σκεφτούμε. Τα παιδιά το πρωί με πείρασαν για τον Χρήστο. Η αλήθεια είναι πως είμαστε δύο πολύ διαφορετικές προσωπικότητες, θα έλεγε κανείς. Και δεν είναι το ότι τρέφω καμία ιδιαίτερη συμπάθεια προς το παρόν. Πάμε. Προς το μέλλον δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Η αλήθεια είναι πως μου θυμίζει κάποια άλλα παιδιά που είχα στο σχολείο παλιά και έτσι είναι σαν να είμαι ξανά παιδί. Αλλά για κάποιο λόγο είναι λογικός, επικοινωνήσιμος, αληθινός, έχει πλάκα, με προσέχει. Αυτά προς το παρόν.